Στην Σοβιετική Ένωση και η χώρα ήταν τεράστια και κατά γνώμη μας δυνατή. Μεγαλώσαμε, δεν έχουμε πολλά πράγματα, αλλά εντάξει, ευχαριστημένοι είμαστε, μας άρεσε εκείνη την περίοδο που ήμασταν μικροί. Ειδικά εγώ, επειδή πολύ μπάλα είχα στην ζωή μου και είχα με τι να ασχοληθώ. Η μητέρα μου από την Ρωσία είναι, από την πόλη Μπέλγοροντ, και ο πατέρας μου Ουκρανός, αλλά γεννήθηκε εκείνες περιοχές που τώρα γίνονται μάχες, Σλαβιάνσκ, είναι περιοχή του Ντόνιτσκ. Και ποτέ δεν είχαμε θέμα, είσαι Ρώσος ή Ουκρανός. Δηλαδή, ήμασταν σαν μια οικογένεια. Αλλά δυστυχώς, εντάξει, περάσανε αυτά τα χρόνια. Τώρα ούτε καν θέλουμε να συζητήσουμε. Φτάσαμε σε τέτοιο σημείο που με τους Ρώσους δεν θέλουμε να τους βλέπουμε. Τους βλέπουμε σαν εχθρούς. Μπήκανε στο σπίτι μας, προσπαθούν να κάνουν τα δικιά τους, σκοτώνουν τα παιδιά, σκοτώνουν κόσμο και κανένα δεν το περίμενε. Είναι στα σχέδια έναν άνθρωπο του Πούτιν που αυτός αποφάσισε ότι η Ουκρανία είναι δική του χώρα, ότι πρέπει να κόψει ό,τι θέλει, ξεκινώντας από την Κρυμαία. Τότε μάλλον είναι κακό που η Ουκρανία δεν απάντησε και τον άφησε να μπει μέσα. Μετά ήθελε και παραπάνω, ήθελε και Ντόνιτσκ και Λουγάνσκ και τώρα μας μπήκε κανονικά. Προσπάθησε να πάρει και μεγάλες πόλεις, και Χάρκοβο και Κίεβο και Οντισσό. Δεν του βγήκε, δεν κατάφερε. Τώρα αποχωρούν σιγά σιγά από αυτές τις μεγάλες πόλεις, αλλά εμείς δεν χαλαρώνουμε, γιατί μπορεί να είναι και κάποιο παιχνίδι αυτό. Δηλαδή, κάτι σκέφτεται να ξαναχτυπήσει. Είμαστε προετοιμασμένοι. Εμείς ξέραμε από νωρίς, Αμερικάνοι λέγανε ότι θα μπει. Εμείς ξέραμε ότι μας έχει περικυκλώσει, κάνανε ασκήσεις γύρω-γύρω από την Ουκρανία, 150.000 στρατιώτες ήταν δηλαδή, γύρω-γύρω μας, στα σύνορά μας, με πολλά τάγκς και πολλά διάφορα. Αλλά εμείς μέχρι τελευταία στιγμή δεν πιστεύαμε ότι θα μπει μέσα με το πόλεμο. Δεν περιμέναμε. Αλλά δυστυχώς αυτό είναι γεγονός και πλέον τώρα έχουμε 36 μέρες του πολέμου. Σαν δεδομένο το βλέπουμε ότι έχουμε πόλεμος με τους Ρώσους. Τώρα μπαίνουν στα σπίτια, κλέβουν, βιάζουν τις γυναίκες. Δηλαδή, φασίστες κανονικοί. Πλέον ξεχάστε να είμαστε ξανά λαοί που αγαπάνε το λαό. Όχι, αγαπάνε. Τώρα πάει αυτό. Όταν ξεκίνησε πόλεμος, ήμουν στο Κίεβο. Απλά ξεκινήσαν οι σιρήνες καθημερινά και κάθε νύχτα. Και επειδή διαμέρισμα μου είναι στο 14ο όροφο, ήταν λίγο δύσκολο να κατέβεις. Γιατί από την αρχή που φοβάσαι σιρήνες, τρέχεις σαν τρελός προς τα κάτω να βγεις από το σπίτι. Τώρα ηρεμήσανε στο Κίεβο και οι σιρήνες να ακούνε, δεν βγει κόσμος από τα σπίτια. Δυστυχώς και αυτή η συνήθεια υπάρχει. Και αυτό αποφάσισα να πάω στο εξοχικό του Γεννάντια Λιτόφτσενκο, του φίλου μου, έχει εξοχικό κοντά στο Κίεβο, και εκεί έκατσα, επειδή έχει καλό υπόγειο εκεί που μπορείς να κρυφτεί κανείς, και εκεί έμεινα για 5 μέρες, αλλά γύρω-γύρω μας γινόταν, ερχόταν οι τάγκς και εκεί τη νύχτα δική μας τους ρίχνουνε, πολεμάμε, δηλαδή να τους σπρώξουμε, αυτοί προχωράνε προς το Κίεβο. Και γύρω από αυτό το σπίτι που ήμουνα, καθημερινά μάχες γινόταν και κοιμηθήκαμε αυτές όλες τις μέρες, κοιμόμασταν στο υπόγειο. Και μετά με ευκαιρία έφυγα εγώ στην Λβόβ, τα παιδιά βρήκα ευκαιρία, επειδή με αυτοκίνητο, εντάξει, να πάω κάπως γύρω-γύρω, βρήκα διάδρομο
να βγω στο Λβίο. Και τώρα αυτή τη στιγμή εμείς σαν Ομοσπονδία πήγαμε ακόμα πιο κοντά στα σύνορα, πολύ ούσγορα, στα σύνορα της Ευρώπης και εκεί ανοίξαμε το γραφείο της Ομοσπονδίας που είμαι πρώτος αντιπρόεδρος της Ουκρανικής Ομοσπονδίας. Εμείς βοηθάμε στα παιδιά και στις ομάδες, στα μικρά παιδιά, να μας δέχονται στην Πολωνία, Ρωμανία, Ουγγαρία, κάποιες ομάδες δέχονται τα παιδιά, τους βάζουν σε κάποιο ξενοδοχείο, τους δίνουν γήπεδα, φαγητό και τους δίνουμε ευκαιρία να κάνουν προπονήσεις και να είναι μακριά από το πόλεμο. Κάποιοι γονείς μαζί τους πάνε, με αυτά ασχολούμαστε. Έχει και youth ομάδες και εκεί πρέπει να συνεχίζουν να παίζουν, αλλά έχουμε πρόβλημα 19 χρόνια δεν μπορούν να φύγουν από την χώρα. Από εκεί πέρα με αυτά ασχολούμαστε και κοιτάμε τι μπορούμε να κάνουμε, πώς να βοηθήσουμε. Σε κάποια σημεία που ήταν, από Κρυμαία μπήκαν στρατιώτες μεγάλη ποσότητα και από την Ρωσία και καταφέρανε να πάρουν και Μελιτόπολη και Μαριούπολη έχουν περικυκλώσει, αλλά μέσα στο κέντρο ακόμα δική μας είναι και δεν αφήνουν και μέχρι θανάτου παλεύουν. Έχει διαλύσει στρατός της Ρωσίας, έχει διαλύσει την πόλη τελείως. Τι να πούμε, εκεί ακόμα πάνω από 100.000 κόσμο είναι μέσα σε αυτή την πόλη, μπορείτε να φανταστείτε, και κάθονται στα υπόγεια, δεν έχουν να πιούνε, δεν έχουν, τα πτώματα είναι μέσα στους δρόμους, δεν προλαβαίνουν να τους μαζέψουν γιατί δεν αφήνουν, πυροβολούν. Άθλια κατάσταση. Τι να πούμε, δεν έχω λόγια να εξηγήσω τι γίνεται. Και ποιος μπορούσε να πιστέψει ότι σήμερα μπορούν να γίνει τέτοια πράγματα. Πολλοί με ρωτάνε αν έχουμε επαφή με τους φίλους, παλιούς φίλους μας από την εθνική ομάδα. Να σας πω αλήθεια, κανένας από αυτούς, ούτε από Λευκορωσία ούτε από Ρωσία, κανένας δεν ενδιαφέρθηκε με εμάς, ούτε στους φίλους μου, σε κανένα. Εγώ θέλω να πιστέψω ότι ντρέπονται. Αυτά που κάνει η κυβέρνηση τους, η χώρα τους, πρέπει να ντραπούν και να μην έχουν δύναμη να μας πάρουν τηλέφωνο. Από άλλη πλευρά, άμα είναι μαζί με το κράτο τους, τότε καλά τους κάνουν, ότι τους κόβουν και σπορ και όλες οι εταιρείες φεύγουν από την Ρωσία. Πρέπει όλοι να πληρώσουν για αυτά τα εγκλήματα που κάνουν εδώ πέρα στην χώρα μου. Είναι δύσκολη κατάσταση τώρα. Δεν μπορούμε να τον αφήσουμε δηλαδή να κάνει ό,τι θέλει. Εμείς πρέπει τώρα από... Και εμείς είχαμε κάποια δύναμη τώρα για να... στις συζητήσεις. Εμείς ζητάμε να φύγει τουλάχιστον εκεί που μπήκε μέσα, εκείνα στα σύνορα, στα 24 Φεβρουαρίου που μπήκε. Συζητάνε και σήμερα συζητάνε. Πρώτα απ' όλα να σταματήσουν να βομβαρδίζουν πόλες και να σκοτώνεται κόσμος. Από εκεί πέρα νομίζω στο τραπέζι γίνεται να τα βρούμε, να ακούμε πώς τα βλέπουν οι Ρώσοι, πώς τα βλέπουμε εμείς. Και έτσι και αλλιώς διπλωματία πρέπει τελευταία να μιλήσει. Δεν υπάρχει αλλιώς, δεν γίνεται. Εύχομαι όσο πιο γρήγορα να σταματήσει αυτός ο πόλεμος και να βρει κάποιος τρόπο να αλλάξει η Ρωσία την κυβέρνηση. Αυτή η κυβέρνηση του πολέμου είναι.